πληγές τους μετρούν κάτοικοι και παραγωγοί της Ιεράπετρας που λίγες ώρες μετά την ανεμοθύελα που έπληξε την περιοχή χθες το βράδυ προσπαθούν να καταγράψουν τα σύνθετα προβλήματα που άφησε πίσω της. Πραγματικά είχαμε θυελλώδεις ανέμους, πολλά μποφόρ και ανεμοστρόφιλους ταυτόχρονα. Έχουν γίνει πολλές ζημιές περιστασιακά σε διάφορες περιοχές. Οι ρηπές των ανέμων τη νύχτα της Τετάρτης άγγιξαν σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών τα 118 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και καταστήματα αλλά και καλλιέργειες. Έχουμε και περίπου 20 στρέμματα συνολικά, ζημιές οι οποίες είναι μεγάλες. Μιλάμε για θερμοκήπια τα οποία έχουν καταστραφεί τελείως, και οι κατασκευές και η παραγωγή. Από τη μανία του ανέμου αναποδογύρισε βαγόνι φορτηγού. Κατέρευσε παλιό πέτρινο σπίτι, έσπασαν τζαμαρίες και παρασύρθηκαν θερμοσύφωνες και ντεπόζιτα από ταράτσες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις υλικά που παρασύρονταν κατέληγαν σε αυτοκίνητα που επίσης υπέστησαν καταστροφές. Από τη μανία του καιρικού φαινομένου δεν γλίτωσαν και καλλιέργειες. Δέντρα ξεριζώθηκαν και θερμοκήπια απογυμνώθηκαν, με τους παραγωγούς να μιλούν για μεγάλη καταστροφή. Κατά τις 2 το βράδυ μας είπε μάρτυρας εδώ που άκουσε το θόρυβο, γινόταν χαμός. Κάνανε ανεμοστρόβιλο, δεν εξηγείται αλλιώς, διαφορετικά θα ήταν όλος ο κάμπος κάτω. Κάνανε ανεμοστρόβιλο, έχει κάνει πάρα πολύ ζημιά. Προσπαθούμε να γλιτώσουμε ό,τι μπορούμε τώρα εδώ. Προς το παρόν, έτσι, άρα για να ανέβεις πάνω να κάνεις δουλειά δεν μπορείς. Θα σκοτωθείς. Περιμένουμε να κόψει, να κοπάσει λίγο αέρας, να το επισκευάσουμε το θερμοκήπιο. Προκειμένου να μην υπάρξουν άλλα προβλήματα, με απόφαση του Δήμου, όλες οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, τα ειδικά σχολεία και η δημοτική, βρεφονηπιακή και παιδική σταθμή παρέμειναν σήμερα κλειστά, λόγω των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν και της αδυναμίας να τηρηθούν τα πρωτόκολλα προστασίας για τον κορονοϊό.